Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν, όπως ισχυρίζονται οι Ουκρανοί, ψυχιατρικό νοσοκομείο κοντά στην πόλη Ίζιουμ της Ανατολικής Ουκρανίας, στην επαρχία Χάρκοβο. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι μέσα στο νοσοκομείο βρίσκονταν 330 άνθρωποι και πως η επιχείρηση απομάκρυνσης ήταν δύσκολη, καθώς πολλοί βρίσκονταν σε αναπηρικά καροτσάκια και πως το χτύπημα αποτελεί μια βάναυση επίθεση κατά αμάχων. Το Χάρκοβο θυμίζει Κρανίου τόπο. Τα συντρίμμια είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Παντού από μινάρια, από τη ζωή των κατοίκων, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Οι εκρήξεις σε πολλές πόλεις της χώρας είναι συνεχείς. Η ουκρανική τηλεόραση και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Λούτσκ, στα βορειοδυτικά της χώρας, καθώς και στον Ντνίπρο, πόλη της ενδοχώρας κοντά στον ποταμό Δνίπερο και σημαντικό προπύργιο στην κεντροανατολική Ουκρανία. Στη Μαριούπολη, όσοι από τους κατοίκους έχουν μείνει πίσω, δίνουν μάχη με το φόβο, το κρύο και την πείνα. Έχοντας πληγή και υδροδότηση, κατοίκοι προσπαθούν να προμηθευτούν με όσο νερό γίνεται, με μπουκάλια και φιάλες. Η εικόνα από την πόλη τους, όπως τη θυμούνται και όπως τη βλέπουν σήμερα, σοκάρει. Στην Μπούχα, κοντά στο Κίεβο, όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει μετρούν τις πληγές τους. Ενώ σε μια προσπάθεια να καταφέρουν να επιβιώσουν, συγκεντρώνουν από σπίτια και καταστήματα όσα από τα αγαθά μπορούν να καταναλώσουν, καθώς στην τροφοδοσία εντοπίζονται δυσκολίες. Όπως όλα δείχνουν, οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνουν στη μεγαλύτερη των μαχών, αυτή στο Κίεβο, όπου έχουν πλησιάσει. Στα 15 περίπου χιλιόμετρα απόσταση από το Κίεβο βρίσκεται το κομβόι των ρωσικών δυνάμεων, το οποίο σε μια προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί χωρίστηκε, με τους αναλυτές να εξηγούν ότι στόχευση είναι να κυκλώσουν την Ουκρανική πρωτεύουσα, που τόσο τη νύχτα που πέρασε, όσο και στη διάρκεια της ημέρας, δέχονταν στα περίχωρά της σφοδρές επιθέσεις. Ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται και οι μάχες στους δρόμους είναι σφοδρές. Εικόνες από τα περίχωρα του Κιέβου δείχνουν Ουκρανούς να ακινητοποιούν ρωσικά άρματα μάχης. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την αντίστασή τους, Ουκρανοί στείνουν πέτρινα οδοφράγματα για να μπλοκάρουν τους Ρώσους. Σε άλλα σημεία του Κιέβου, στρατιώτες και πολίτες ετοιμάζονται φτιάχνοντας μολότοφ. Νυχθημερών στα όπλα επιχειρούν να εκπαιδεύσουν όσους πολίτες δεν πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς και οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για την πατρίδα τους.